Καλησπέρα. Όπως καταλαβαίνεις δεν είμαι στούντιο. Έχετε συνηθίσει car vlog? Όχι. Ένα βίντεο το οποίο σίγουρα δεν περιμένεις. Και όπως είπα, είναι το δεύτερο βίντεο της εβδομάδας. Ένα βίντεο vlog. Είμαστε μέσα στο αυτοκίνητο μόλις κόλλησε από τη δουλειά και πάμε courier να πάρουμε το πρώτο δέμα που έχει έρθει. Βασικά δύο δέματα είναι για το στούντιο. Οπότε σήμερα έχει vlog, στούντιο setup και αλλαγές που θα γίνουν, που ξεκινάνε βασικά. Οπότε μετράμε ένα σήμερα, το πρώτο vlog, το οποίο θα είναι πράγματα τα οποία κάνω στο στούντιο. Πάμε να ξεκινήσουμε. Κάναμε. Παραλάβαμε, πάμε στούντιο. Το κακό είναι ότι δεν έχει εύκολα σημείο να παρκάρεις εδώ πέρα. Οπότε μάλλον θα καταλήξουν σε πάρκινγκ, απλά πρέπει να τη βάλω κάπου κοντά, να βάλω κάπου κοντά τα μάξι. Γιατί δεν θα βρω. Αυτό είναι το κακό στο στούντιο, επειδή είναι στο κέντρο της πόλης. Οπότε μάλλον το λογικό είναι, αν δεν βρω κοντά, να πετάξω τα μάξι μπροστά, να τα βάλω μέσα στο στούντιο, να πάω να βρω να παρκάρω λογικά σε πάρκινγκ. Αυτά, οπότε συνεχίζουμε. Όταν πιστεύεις κάτι πάρα πολύ, το συμφωνείς εννοώ ότι για να γίνει. Οπότε βρήκα πάρκινγκ. Βέβαια, για να πας στο στούντιο προϋποθέτει να ανεβείς όλο αυτό μαζί με αυτό. Καλή τύχη. Λαχάνια σακούλες. Για πείτε μου όμως, σας αρέσουν αυτά τα βλογκάκια? Θέλετε να τα καθιερώσουμε? Γιατί θα περιμένω πολλά θέματα για τώρα και το στούντιο και θα είναι ωραίο να σετάρουμε. Τι έχουμε εδώ? Εδώ έχουμε μια Samsung Odyssey G534. Και εδώ έχουμε Kindos, Kindos, μια Vesa βάση. Η υπόθεση είναι να ψω τα φώτα. Οπότε ένας διακόπτης εδώ, παπ, ανάβει αυτό και αυτό. Δεύτερος διακόπτης, ανάψει αυτό. Τρίτος διακόπτης, πατάς για να ανάψουν. Οπότε νομίζω ήρθε η ώρα σου. Το στούντιο τώρα έχει κάπως έτσι. Είναι όλα λίγο αυτό. Κλείσει. Και τώρα, εδώ έχω μια σάπια οθόνη, γιατί η προηγούμενη οθόνη που είχα έσπασε. Το σκέφτηκα λίγο γιατί την έσπασα, αλλά είπα να μην φανώ κακός. Οπότε έχω πάρει μια σάπια τώρα, μια πρόχειρη, η οποία θα γυρίσει όρθια και θα είναι δεύτερο monitor όρθιο για τα live, γιατί δεν βολεύει μια οθόνη. Οπότε διώχνω όλη τη σαβούρα από εδώ πέρα πάνω για να μπορέσουμε να στρώσουμε. Και πώς γίνεται τη μητσόχα καπέλο? Δεν γίνεται. Και η βάση είναι λάθος. Είχα παραγγείλει βάση για δύο monitor και μου στείλανε βάση για ένα monitor. Θα στήσω την οθόνη έτσι και θα μιλήσω με το support της εταιρείας να μου κάνουν αντικατάσταση το monitor. Πολύ καλά. Εντάξει, θα φάμε δύο μέρες ακόμα στο να περιμένουμε το κνευριό. Οπότε στο επόμενο βλογκάκι θα σετάρουμε το monitoράκι όπως πρέπει και θα πάρω και κάτι ακόμα πραγματάκι από τα τζάμπο που θέλω και να σας δείξω το πόσο ωραία πράγματα μπορείς να κάνεις με πράγματα από τα τζάμπο. Οπότε πάμε να στέλνουμε την οθόνη. Σκέφτηκα να την κρατήσω τη βάση
και να πάρω μια δεύτερη, αλλά σκέφτομαι μετά τι να την κάνω, υπάρχει λόγος. Εντάξει, η συγκεκριμένη βάση είναι από 13-32 και εμένα είναι 34. Αλλά επειδή δεν είχε για 34 monitor, κοίταξε τα κιλά. Αυτή μπορεί να σηκώσει μέχρι 9 κιλά και η οθόνη μου είναι 4. Οπότε είμαστε κομπλέ με τα κιλά, δεν έχουμε κανένα πολύ πρόβλημα. Οπότε την κλείνω και φεύγει πακέτο για πίσω. Ήταν μια οθόνη την οποία δεν είχα καν στο μυαλό μου ότι θα πάρω. Η συγκεκριμένη οθόνη είναι της Samsung G5. Είναι από τη σειρά Odyssey και είναι 165Hz. Δεν είμαι gamer, δεν παίζω παιχνίδι, να μου πεις για ποιο λόγο πήρες οθόνη 165Hz. Γιατί την βρήκα 20 ευρώ φθηνότερα από την αντίστοιχη 144Hz. Έψαχνα τη συγκεκριμένα την AOC, την 144 Digger T34 και κατέληξα σε Samsung για επειδή έχει καταπληκτικά πάνελ και πολλαίρα χρώματα. Πολύ καλύτερο. Πολύ καλύτερη αντίθεση και γενικότερα βολεύει. Βέβαια δεν έχω ξανακάτσει ποτέ σε curve, τόσο curve από το φόνι. Νομίζω το 34 που φαίνεται boom. Και λίγο να την σετάρω τώρα, γιατί και πάει πάρα πολύ γρήγορα και πολύ smoothness για κάποιο λόγο. Ακραίο. Καμία σχέση στα χρώματα, προφανώς. Και τώρα προκύπτει ένα άλλο πρόβλημα. Αυτό εκεί. Το πρόβλημα που προκύπτει είναι το πώς θα σετάρω την κάμερα για να μπορεί να τραβάει το ίδιο πλάνο. Καθώς τώρα δεν μπορεί η κάμερα λόγω του τσάρι, παίρνει πολύ μεγάλο εύρος, οπότε η κάμερα δεν βολεύει. Βέβαια θα τη σετάρω καλύτερα την κάμερα όταν θα έρθει η βάση για να μπορέσω να δω τελικά που θα κάτσει η οθόνη. Η οθόνη πρέπει να πάει πολύ πιο πίσω γιατί έχω πολύ μικρό χώρο στο γραφείο. Το γραφείο πλέον, ενώ είναι 80 πόντους, η οθόνη βγαίνει στους 30. Και μικρή είναι αρκετά, οπότε μένει πολύ μικρός χώρος μπροστά. Έχω να πω στις φωτογραφίες ότι ήταν πολύ πιο boom, αλλά τελικά δεν είναι τόσο και είναι αρκετά δυνατή. Περίμενα να έχει μικρότερα bezels, να πω την αλήθεια, αλλά ok. That's it. Πρώτη δοκιμή από την μπροστά πλευρά, νομίζω και από εκεί είναι ok. Νομίζω ότι είναι βολικό τελικά. Βέβαια, το πλάνο δεν είναι αυτό που φανταζόμουν. Το πλάνο κάθεται κάπως έτσι. Είναι λίγο πιο ψηλό και πιο... έχει μια γωνία, ρε παιδί μου, φαίνεται το χαλί πιο χαμηλά. Δεν φαίνεται το γραφείο που ήθελα να φαίνεται, αλλά σκεφτείτε ότι η οθόνη θα πάει αρκετά πιο πίσω. Οπότε νομίζω ότι θα είναι πιο safe να κάτσει. Το καλό με το Scrooge είναι ότι όταν κάνεις λάθος ή κάνουν λάθος ή σου στείλουν κάτι ελαττωματικό, είναι πάρα πολύ εύκολο να πας και να το στείλεις πίσω. Οπότε πατάς εδώ πέρα που λέει αντιμετώπισες κάποιο πρόβλημα στην παραγγελία σου κάτω. Σου βγάζει εδώ ότι δεν είναι αυτό που παρήγγειλα, παρέλαβα άλλο προϊόν. Θέλεις να κάνεις αντικατάσταση. Εδώ γράφει μια περιγραφή ότι στην περιγραφή και στις φωτογραφίες είναι δύο για δύο οθόνες, ενώ αυτό που παρέλαβα είναι για μία οθόνη. Επισυνάπτεις κάποιες φωτογραφίες, πατάς επιβεβαιώνω, πατάς συνέχεια και το καλό είναι ότι εδώ πέρα πλέον σου βγάζει ποια μέρα σε βολεύει να έρθει ο courier, 5η 18 Ιανουαρίου, σε βολεύει μετά τις 3 ή πριν τις 3, εμένα με βολεύει τώρα πρωινή ώρα, απογευματινή ώρα, δεν ξέρω πώς θα το βολέψουμε. Θα βάλω τη διεύθυνση του σπιτιού και ότι με βολεύει πρωινή ώρα να έρθει ο courier να το παραλάβει. Οπότε βάζω διεύθυνση σπιτιού, βάζω ότι με βολεύει 10 με 3, 5η 18 Ιανουαρίου και απαντάω καταχώρησε το αίτημά σου. Και παπ. Εδώ σου λέει ότι καταχωρήθηκε και ότι θα λάβεις email για την PAP και ήρθε κατευθείαν το email, οπότε πλέον easy έχω εδώ πέρα την αντικατάσταση. Θα το παραλάβει η ACS 10 με 12 το πρωί της 5ης.
Και αυτό ήταν το σημερινό βλογκάκι. Θα κλείσω για να μαζέψω το χαμό εδώ πέρα, να πάω στα σκουπίδια πίσω. Και περιμένω να μου πεις αν σου άρεσε αυτό το δυστυχώ περιεχόμενο. Επίσης, έχω να πάω στα Τζάμπο να πάρω ένα πανελάκι πίσω για τον τοίχο, το οποίο είναι πάρα πολύ φθηνό. Το έχω βρει στα Τζάμπο, πολύ πιο φθηνά από ό,τι το έχω βρει αλλού. Θέλεις να κάνω βλογκάκι να σου δείξω τι εννοώ. Και θέλω να πάρω και μία εργαλειοθήκη τοίχου. Είναι αυτό που βάζουν όλοι στο Pinterest. Τα ωραία τα πραγματάκια. Οπότε να κάτσω λίγο να δω το πώς θα κάτσει και να πάω να το πάρω κι εγώ, γιατί είναι πάρα πολύ όμορφο και ωραίο. Πες μου στα σχόλια αν θέλεις να δεις και εσύ το συνέχεια. Πες μου και εσύ αν θέλεις να δεις τη συνέχεια αυτών των βίντεο. Follow και like περισσότερα βίντεο. Και φυσικά δεν ξεχνάς να αφήσεις το σχόλιο σου για να μου πεις οποιαδήποτε ερώτηση έχεις από την οθόνη, για το στούντιο, για ό,τι άλλο θες. Μένεις συντονισμένος. Έρχεται φυσικά βίντεο με την βάση την καινούργια, γιατί αυτή ήταν λάθος. Οπότε στέλνω email να δω λίγο με τη βάση τι γίνεται και επιστρέφουμε με νέο βίντεο. Μέχρι το επόμενο βίντεο. Να είστε όλοι καλά.